Έχω πολλούς λόγους τους αγαπητές μου φίλοι να χαίρομαι που σε υποδέχομαι σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου. Πρώτον, να σε συγχαρώ για την εκλογή σου ως Έλληνα σε ευρωβουλευτική στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο, εκλεγμένος με την Νέα Δημοκρατία. Είμαι σίγουρος ότι θα εκτελέσεις στο ακέραιο καθήκοντά σου. Εγώ να σου πω πόσο χαίρομαι που αυτή η μεγάλη περιπέτεια φαίνεται να πλησιάζει προς το τέλος της. Έγινε από αυτονόητο, πήρε στην άδεια προκειμένου να μπορέσει να ασκήσει τα καθήκοντά σου και να ορκιστείς. Και ευελπιστώ ότι πολύ σύντομα θα είσαι και οριστικά εκτός φυλακής να κλείσει πια αυτό το επώδυνο κεφάλαιο για όλους μας, για να προχωρήσουμε να κοιτάξουμε μπροστά. Πρώτα θέλω να σας ευχαριστήσω και από κοντά για όλο αυτόν τον καιρό με στηρίξατε. Θα τιμήσω την εμπιστοσύνη που μου δώσατε βάζοντα στο Ευρωψηφιακό Δέλτιο. Θεωρώ ότι δεν είναι αυτονόητο για την χώρα που ζούμε το κράτος δικαίου, το δικαίωμα σε εκλέγει και εκλέγει. Θέλω να βοηθήσω σε αυτά, να βοηθήσω και την εθνική ελληνική μειονότητα να σταθεί στις πατρογονικές αιστείες, αλλά και το κράτος αυτό να πλησιάσει και να γίνει μέρος της Ευρωπαϊκής Οικονομίας. Αυτό θέλουμε και εμείς και να ξέρεις εξάλλου, νομίζω το έχω αποδείξει έμπρακτα αυτό, ότι στέκουμε δίπλα στο πλευρό της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Έχουμε κάθε λόγο και εμείς να θέλουμε μια Αλβανία η οποία κάνει προ στα ζητήματα αυτά και η οποία έρχεται πιο κοντά στην Ευρώπη, τηρώντας όμως απαρέκκλητα τις ευρωπαϊκές θεσμεύσεις. Αυτό νομίζω ότι είναι ένας κοινός στόχος για τον οποίο όλοι θέλουμε να πιστεύουμε.